Αγαπημένη όλων μας, αγγελικούλα ζάχαρη, αγγελικούλα μέλι, αγγελικούλα κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι. Ευχαριστώ. Ρε αγγελική. Τι κάνεις. Εκτός από τους τηλεθεατές σου, τους φανατικούς, που χρόνια πια ατέλειωτα σε ακολουθούν, εσύ να σε αγαπάει όλος ο κόσμος. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά και στο γιο σου, ε. Άγγελος. Ναι, και σε σένα. Εμείς αφιλιόμασταν πριν και τα λέγαμε. Και για τον δικό μου άγγελο και για τη δικιά σου γιορτή. Και σε που γιορτάζουν σήμερα. Ο πρώτος που σου έστειλε σήμερα μήνυμα για χρόνια πολλά, ποιος ήταν. Άστα, σήμερα μου τη θυμίζει, ήταν μια μέρα ανατροπών. Γιατί, παιδί μου. Γιατί έπρεπε να είμαι κάπου σε μια πολύ σοβαρή υποχρέωση, αλλά συνέβησαν πάρα πολλά. Θα το τακτοποιήσω τις επόμενες μέρες και έτσι βρέθηκα εδώ, στο χαρούμενο χώρο σας, μέρα που είναι. Να ανοίξει και λίγο ψυχούλα μου. Έλα λουλουδένιο μου κορίτσι. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου, κορίτσι. Ευχαριστώ θερμά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αγγελικούλα μου, δηλαδή εκτός από την εκπομπή και εκτός από όλα αυτά που κυνηγάς, έχεις και άλλες υποχρεώσεις. Πολλές, ναι. Ναι. Γιατί πρέπει να είμαι κοντά στις οικογένειες που υποφέρουν, σε δικαστήρια να καταθέτω, σαν μάρτυρα σε σοβαρές υποθέσεις. Τέλος πάντων, είναι πολλά. Και είμαι εκεί γιατί το θέλω. Αλλά σήμερα είχαμε μία ανατροπή. Θα πάω τις επόμενες μέρες σε κάτι έτσι ιδιαίτερο. Λοιπόν, επειδή πολλά θέλουμε να πούμε και ειδικά για τις ιστορίες όλες αυτές που έχεις πιάσει όλα αυτά τα χρόνια και την τελευταία, γι' αυτήν έφερα το γυαλί, γιατί είναι πολύ ψηλά τα γραμματάκια και θέλω να δω κάποιες λεπτομέρειες. Θέλω να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Το ετοίμασε ο Τάσος, ο Τεριάκης, ο συνεργάτης μας, και έχει να κάνει με τις ιστορίες όλες που έχεις πιάσει και έχουν φτάσει μέχρι το φινάλε. Να σου πω πού να χωρέσουν βέβαια 21 χρόνια σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο. Όχι, δεν θα χωρέσουν, αλλά εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια. Για πάμε. 730 εκπομπές της οδήγησαν στον εντοπισμό 1.510 ατόμων. 23 δολοφονίες αποκαλύφθηκαν από την έρευνά της. Έδωσε απαντήσεις σε ανθρώπους που έλειωναν από την αγωνία τους, σε οικογένειες που η συντεταγμένη πολιτεία αδυνατούσε να βοηθήσει. Το φως στο τούνελ που έχει μπει στα ρεκόρ Guinness άναψε τα φώτα του για 21η χρονιά μέσα από τη συχνότητα του Α. Καθυλώνει τους τηλεθεατές με ανεξιχνίαστες υποθέσεις και εγκλήματα που κρύβουν δυνατά μυστικά, αλλά και με αναζητήσεις αγνοωμένων. Η Αγγελική Νικολούλη, παρουσιάστρια και αρχισυντάκτρια της εκπομπής, συνεχίζει ακάθεκτη το έργο που ξεκίνησε Παρασκευή 13 Οκτωβρίου του 1995, όταν έκανε πρεμιέρα στα πλατό του Sky. Αργότερα συνέχισε μέσα από τη συχνότητα του Αλφα, του Άλτερ και μετά πάλι εδώ, στον Αλφα, από το 2012. Από τότε το ραντεβού το βράδυ της Παρασκευής έγινε συνήθεια. Ο κόσμος ξενυχτά μαζί της και αγωνιά. Η Αγγελική από τότε που ήταν νεαρή δημοσιογράφος τόλμησε να δοκιμαστεί στο σκληρό για τα χρόνια εκείνα αστυνομικό ρεπορτάζ και να πετύχει. Και από τις τοπικές εφημερίδες της Πάτρας ήρθε στην Αθήνα και την Απογευματινή. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της η αποκάλυψη της δράσης του Δράκου Κυριάκου Παπαχρόνη στη Βόρεια Ελλάδα. Ακολούθησε ο Ελεύθερος Τύπος και τα ρεπορτάζ της για τη δράση του τότε Δράκου των Νοτίων και Βορείων Προαστίων Σπύρου Μπέσκου. Το φως στο τούνελ σημειώνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης με ρεκόρ μέχρι σήμερα το 70% που έκανε την ημέρα των αποκαλύψεων για τη δράση της συμμορίας Κράμπι. Η υπόθεση Νικολαίδη Καλαθάκη και η διπλή δολοφονία τους ήρθε μετά από επίμονη έρευνα 6 ετών. Η εξαφάνιση του μικρού Μπεν Στιγκό είναι ίσως η ιστορία με τα περισσότερα επεισόδια αφού το φως στο τούνελ δεν άφησε ποτέ τις όποιες εξελίξεις εδώ και 20 χρόνια. Η έμπειρη ματιά της Αγγελικής είδε από την αρχή ότι η μάνα και ο πατριός ευθύνονταν για την εξαφάνιση του Κωστή Πολύζου το 2011. Ο νεαρός βρέθηκε δολοφονημένος στην Κοζάνη. Πιο παλιά, το 2006, ήταν σίγουρη από την αρχή της συνέντευξης με τον νεαρό Δάνο Μουρατίδη ότι εκείνος είχε σκοτώσει, τυφλωμένος από τη ζήλια του, την 20χρονη Καλονή από τη Βέρεια Κική Κούσογλου. Η κάμερα της εκπομπής αποκάλυψε τη σύζυγο Αράχνη στο έγκλημα του Βόλου το 2001. Ο 58χρονος έμπορος Αχιλλέας Τέντας δολοφονήθηκε μέσα στο ίδιο το σπίτι στον Αλμυρό από τον εραστή της γυναίκας του. Το πτώμα του βρέθηκε πεταμένο σε πηγάδι. Το τούνελ βρήκε στο μπάνιο τα ίχνη του πτώματος της Σουλτάνας Χαριτοπούλου που ποτέ δεν εντοπίστηκε αν και δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της Σπύρο Καβαδία το 1998. Πολλοί πίστεψαν ότι η ελλείψη αποδεικτικών στοιχείων ο δράστης που ισχυριζόταν πως η γυναίκα του έφυγε δεν θα καθόταν ποτέ στο εδόλιο. Έκαναν όμως λάθος. Το σοκ σε όλη τη χώρα από τη δράση της παιδικής συμμορίας που σκότωσε και εξαφάνισε τον 11χρονο Άλεξ ήταν μεγάλο. Η αποκαλυπτική έρευνα του φως στο τούνελ στη Βέρεια οδήγησε τους δράστες στο δικαστήριο.
Η απαγωγή και δολοφονία του Μάριου Παπαγεωργίου από ανθρώπους υπεράνω υποψίας ήθελε ατελείωτα ξενύχτια και αποστολές στην επαρχία, μέχρι να ξεσκεπαστεί ολόκληρη η συμμορία. Και τέλος, η επιμονή της Αγγελικής Νικολούλη να ψάχνει τα αίτια που οδήγησαν το φοιτητή της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων Βαγγέλη Γιακουμάκη στο θάνατο, κάθισε στο σκαμνί τους εμπλεκόμενους. Ίχνη, μάρτυρες κλειδιά, κωδικοποιημένα μηνύματα που άφησαν πίσω τους οι πρωταγωνιστές περνούν από το μικροσκόπιο της δημοσιογράφου. Η Αγγελική Νικολούλη και οι συνεργάτες της, με τη βοήθεια των τηλεθεατών, των εθελοντών και των αρχών, φωτίζουν για άλλη μια χρονιά τα σκοτεινά τούνελ της κοινωνίας μας. Στο βίντεο που προηγήθηκε, είδαμε και την υπόθεση την πολύκροτη του Κωστή του Πολύζου. Ξεκίνησε σήμερα στην Καστοριά το δικαστήριο με πολλούς μάρτυρες. Δεν μπόρεσα αυτή την πρώτη μέρα να παραστώ, αλλά τις επόμενες μέρες θα είμαι εκεί για να καταθέσω και εγώ τα στοιχεία, ας πούμε, της έρευνας αυτής της πολύχρονης. Γιατί είχαμε ανατροπές πολλές από το πρωί. Λοιπόν, πολλά από τα θέματα που έχεις καταπιαστεί, ή μάλλον αρκετά από αυτά, θα μπορούσαμε να τα ξανασυζητάμε, γιατί κάποια από αυτά έχουν δρόμο. Ας πούμε, το μικρό Μπεν και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που σκάψαν ένα ολόκληρο μέρος που θεωρούσαν ότι εκεί μπορεί να είναι. Δεν ξέρω τελικά και νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει εν τέλει τι μπορεί να έχει συμβεί με αυτό το παιδάκι. Οι Άγγλοι επιμένουν. Επιμένουν. Εμένα η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν ζει το παιδί, αλλά την βάζω στην άκρη γιατί είμαι υποχρεωμένη σαν ρεπόρτερ να ψάχνω τα πάντα. Και το όποιο στοιχείο μας δίνουν πρέπει να το ερευνώ. Πάμε λίγο στο σήμερα. Στην ιστορία που ξεκίνησες φέτος την προηγούμενη Παρασκευή και που σαρωτικά ο κόσμος έμεινε μαζί σου μέχρι τα ξημερώματα για να κάτσει να δει. Ευχαριστώ πολύ και τους τηλεθεατές. Πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Μια ιστορία που ίσως για όσους. Γι' αυτό διάβαζα τώρα κάποιες λεπτομέρειες. Ίσως για όσους δεν πρόλαβαν να την παρακολουθήσουν την Παρασκευή που ξεκίνησε, θα υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει πολύ. Ψάχνουμε. Βαθιά. Υπάρχει πολύ. Στα σκοτεινά τούνελ. Λοιπόν, τι είχε γίνει. Εδώ μιλάει για μια ιστορία από το 2009 με έναν αστυνομικό που από ό,τι φάνηκε τότε, που μία που έγινε και μία που έκλεισε η υπόθεση, δεν εξελίχθηκε σε έρευνα. Ένας αστυνομικός λοιπόν βρέθηκε. Δεν εξελίχθηκε σε τιμωρία. Γιατί από έρευνα ξεκίνησε και μάλιστα των γονιών. Αντί για τον αστυνομικό. Έτσι, αλλά τιμωρία δεν είχαμε. Και η οικογένεια επιμένει, προχωρά. Έχουν γίνει όλοι detective για να αποκαλύψουν ότι δεν ήταν τροχαίο αλλά δολοφονία. Δηλαδή μία καλωστημένη δολοφονία πίσω από ένα σκηνοθετημένο τροχαίο. Ήταν σοκαριστικά αυτά τα στοιχεία που βγήκαν, ήταν σοκαριστικά. Θα μου τα πεις, αλλά πες μου πώς την ξεκίνησες. Θέλω να πω, είναι μια ιστορία του 2009. Πώς έφτασε στα χέρια σου. Ήρθε η οικογένεια που δεν το βάζει κάτω και λέει πρέπει να κάνουμε κάτι, να ψάξουμε περισσότερο. Και όντως, ξεκινήσαμε την έρευνα και βλέπεις το ένα στοιχείο σε οδηγεί στο άλλο. Είναι σαν να κάνεις εσύ την αναπαράσταση και ας έχουν περάσει χρόνια. Γιατί σε αυτή την υπόθεση υπάρχει ένας μάρτυρας που είναι ερασιτέχνης ψαράς και από ένα χώρο έβλεπε κάτι άλλο. Θα έπρεπε λοιπόν οι αρχές. Και άκουγε. Θα έπρεπε λοιπόν οι αρχές να τον πάνε πάλι στο ίδιο σημείο, να βάλουν πάλι τα αυτοκίνητα εκεί, να έχουν τα ίδια πρόσωπα και να καταφέρουν να βγάλουν κάτι. Γιατί αν ερευνήσεις το ένα στοιχείο, σε οδηγείς στο άλλο, βλέπεις ότι το θύμα ήταν πολύ ψηλός και εύσωμος. Δύο μέτρα λέει και 100 κιλά, δεν είναι κανένα παιδάκι. Άρα αυτός που τον έσπρωξε, γιατί σίγουρα τον είχαν βγάλει από το αυτοκίνητο και τον έσπρωξαν μετά, γιατί τα στοιχεία τον μαρτυρούν. Άρα βλέπεις ότι αυτός λοιπόν που πρέπει να τον έσπρωξε από ψηλά ήταν το ίδιο εύσωμος. Πόσοι λοιπόν είναι εύσωμοι, πόσοι έχουν τέτοιο είδος αυτοκίνητα σαν αυτά που περιέγραψε τουλάχιστον ο μάρτυρας. Και πόσοι έχουν ένα συγκεκριμένο παρατσούκλι που θυμήθηκε μετά ο μάρτυρας. Παίρνεις 10, 15 και αρχίζεις έναν, τους βάζεις στην άκρη και φτάνεις σε κάποιους τουλάχιστον υπόπτους. Επειδή μιλούσα με τον Γρηγόρη το πρωί και μου λέει, είναι στο χωριό μου όλη αυτή η ιστορία. Όλοι έχουν παρατσούκλι. Εγώ του είπα ότι στο χωριό ήταν και κάτι άλλο καλό εκεί, αλλά εντάξει, μην το λέμε στον αέρα. Γιατί θα ανοίξουμε την όρεξη σε πολλούς. Για πάμε. Είσαστε γνωστοί και για άλλα πραγματάκια. Ωραία χωριά όμως και ωραία μέρη, να το λέμε έτσι. Για πάμε λοιπόν. Και βγάζουν και ωραίους ανθρώπους. Μην το. Εντάξει. Με το που ξεκίνησες, Αγγελική μου, πες μου, αντιδράσεις του κόσμου. Πήρε κόσμος τηλέφωνο να πει το οτιδήποτε που να έχει σχέση με αυτή την ιστορία. Ελένη, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τους τηλεθεατές, ναι, τώρα, το 21 ξέρω. Χρόνια. Οπότε και για αυτή την ιστορία και για άλλες και για την αγάπη τους να εκφράσουν, είναι αυτή η επαφή ζεστή και η εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί με τους τηλεθεατές. Και είναι μια καλή επαφή. Πάντα υπάρχει. Και τις Παρασκευές και τις άλλες μέρες. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει και μελετάει τις ενδείξεις, τα κίνητρα, τα πάντα όλα, ό,τι κάνουν, εν πάση περιπτώσει, όσοι ασχολούνται με την έρευνα. Όμως μέσα σε αυτό δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν βάζεις και το ενστικτό σου σε συνδυασμό με την πείρα σου. Σε έχει αδικήσει ποτέ το ενστικτό σου σε σχέση με το τι δείχνουν τα πράγματα, τα γεγονότα έτσι όπως πάνε.
Κοίταξε, τον πρώτο καιρό που ήμουν και άπειρη ρεπόρτερ, σαφώς έκανα και κάποια λάθη. Στην πορεία όμως, και επειδή έχουμε να κάνουμε πάντα με ανθρώπινες ψυχές, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και αυτό το τηρώ και το κάνω. Μπορεί να έχω και την διέστηση, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτή. Σίγουρα. Αν και δεν με ξεγελά, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτή. Πρέπει να είναι τα στοιχεία, πρέπει να είναι η έρευνα η βαθιά και αυτό που σου είπα πριν. Το ένα να δένει με το άλλο για να φτάσει να βρει το φως στο τούνελ. Ποιος έχει το δικαίωμα να ξαναξεκινήσει μία έρευνα? Δηλαδή εννοώ, όχι από τη δικιά σου πλευρά, εννοώ ρε παιδί μου από το κράτος. Δεν ξέρω πώς πάει. Όταν κλείνει μία υπόθεση, πώς ξαναανοίγει? Κοίταξε, αν δεν παραγραφεί το αδίκημα, γιατί και για τις ανθρωποκτονίες υπάρχουν συγκεκριμένα χρόνια παραγραφής. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν μπορούν καινούρια στοιχεία με κατάλληλους νομικούς να φέρουν πάλι την ιστορία στην έρευνα. Μάλιστα. Για να πάμε λίγο παρακάτω. Από τις ιστορίες όλες αυτές. Για το γυαλί δεν μου πες τίποτα, σ' αρέσει λίγο κάτι. Ναι. Άκου, μ' αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πρώτη φορά το φοράω. Ναι, αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει να κάνω αλλαγές έτσι και στα γυαλάκια. Εντάξει, δεν κάνεις και σπουδαίες αλλαγές, βρε Αγγελική μου. Δηλαδή είσαι πολύ προσεκτική. Αλλαγές το κόκκινο δεν κάνεις. Τώρα να παίζεις λίγο με το γυαλάκι. Να σου πω και στο κόκκινο. Δεν έχει το χρώμα μας, το κόκκινο. Δεν έχεις αλλάξει τα μαλλιά σου, δεν έχεις αλλάξει το κούρεμά σου, δεν έχεις αλλάξει το μακιγιά σου, δεν έχεις αλλάξει το στήθισματό σου. Εντάξει, παίζεις λίγο με το χρώμα του γυαλιού. Ναι, ναι, και με την πότα. Για σένα είναι προχωρημένο, δηλαδή, το ότι άλλαξες χρώμα στο γυαλί και το έκανες κόκκινο. Σήμερα, το έφερα κοκκινάκι. Σ' αρέσει, δηλαδή, με λίγα λίγα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματά σου τώρα πάλι, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Κάθε ιστορία σου είναι πράγματι ένα σενάριο μιας ταινίας ή μια ιστορία ενός βιβλίου. Και κάθε ιστορία συνήθως κρύβει πολλές ανατροπές και πολλά εμπόδια μέχρι να φτάσεις στη λύση. Σίγουρα. Και κινδύνους πολλούς. Χάνεις ποτέ την όρεξή σου γι' αυτό, δηλαδή να πεις κάποια στιγμή ότι δεν προχωράει ρε παιδί μου, μάλλον δεν βγαίνει πουθενά, θα το παρατήσω, θα το σταματήσω. Ποτέ. Και ούτε μπορεί και κανείς να με σταματήσει ποτέ, να μου πει ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, θα αντιμετωπίσεις αυτά τα προβλήματα, σταμάτα εδώ και μην προχωράς. Όχι. Τότε είναι που θα πεισμώσω περισσότερο και θα συνεχίσω. Αφήνω κάτι, αλλά σαφώς όμως δεν είμαστε κι εμείς η ιδιοκτική αρχή, δεν είμαστε η δικαιοσύνη. Λοιπόν, πάμε μέχρι το σημείο που μπορούμε να φτάσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση, γιατί ένας ρεπόρτερ πρέπει να ξέρει πού είναι το όριο, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και όταν θα έχει και στοιχεία, είναι προτιμότερο να τα δώσει και στις αρχές. Έτσι, δηλαδή το έχω κάνει πολλές φορές. Από εκεί που να έχω μία επιτυχία για μισή ώρα, μία ώρα στην εκπομπή, προτιμώ να δώσω τα ντοκουμέντα εκεί που πρέπει για να προχωρήσουν, παρά να τα βγάλω εγώ και να πω ότι έκανα, ας πούμε, αντί για 35-45. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να υπάρχει σωστή έκβαση σε μια ιστορία. Ξέρεις, θέλω να μου πεις, Αγγελική μου, επειδή πραγματικά τις υποθέσεις σου τις προχωράς πολύ, θέλω να μου πεις ποτέ, εάν έχεις βρεθεί σε δύσκολη θέση, δεν θέλω να μου πεις σε ποια περίπτωση, με τις αρχές. Δηλαδή, για μια ιστορία που σου λένε έχει κλείσει, δεν υπάρχουν στοιχεία ή δεν προχωράει. Λέει να υπάρχει μια άρνηση γενικώς στο να ξανανοίξει μια ιστορία ή στο να προχωρήσει από την πλευρά που το βλέπεις εσύ. Έχεις έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση με τις αρχές? 21 χρόνια. Ναι, βέβαια. Έχω έρθει, αλλά να σου πω κάτι. Συνειδητοποιώ και τις δυσκολίες που έχουν και οι αστυνομικοί όταν δεν υπάρχουν τα στοιχεία και είναι τα ντοκουμέντα για να προχωρήσουν κάπου, αλλά πιστεύω πάντα ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα, απλά υπάρχει ο τέλειος ερευνητής. Δυστυχώς όμως και στην επαρχία οι ιστορίες μένουν στο αρχείο, μπαίνουν στο αρχείο, δεν τις προχωρά κάποιος, γιατί σου λέει δεν έπεισα το δράστη, ωραία. Το δράστη να τον πιάσει εκείνη την ώρα που πραγματοποιεί το έγκλημα, χαίρο πολύ. Δεν χρειάζεται να βάλεις το μυαλό σου, δεν χρειάζεται να αγωνιστείς για κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες ομάδες με έμπειρους νομικούς, με έμπειρους ψυχολόγους και αστυνόμους που να ξέρουν από έγκλημα. Και όταν θα έχουμε υποθέσεις δύσκολες και στην επαρχία, να φεύγουν, να έχουν το κέντρο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού και να φεύγουν και να πηγαίνουν για να βοηθούν σε αυτές τις υποθέσεις. Γιατί δεν χρειάζεται να έρθει μια εκπομπή. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο μπορεί να είμαι. Μπορεί να βγει κάποιος άλλος συνάδελφος. Δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση είναι οι πολίτες να έχουν την εμπιστοσύνη στις αρχές και να βρουν από εκεί το φως που ψάχνουν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε αλλαγές σε αυτό το τομέα της έρευνας. Υπάρχουν ιστορίες που δεν έχουν πάρει, δεν έχουν φτάσει στο τέλος και που σε στοιχειώνουν ακόμα? Πώς, δεν υπάρχουν. Τις έχεις στο μυαλό σου ακόμα? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν αρκετές. Υπάρχουν αρκετές που κατά τη γνώμη μου την απλή και ταπεινή κραυγάζουν, αλλά τα αυτιά φαίνεται κάποιον είναι βουλωμένα και δεν τις ακούν. Υπάρχουν ιστορίες που μπορεί κάποιος να τις δει, εκ μόνο θα τις παραβλέψει αν είναι τυφλός, κατά την απλή μου γνώμη.
Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχουν πολύκροτες ανθρώπινες καταστάσεις που θα έπρεπε να είχαν δει το φως και όμως είναι στο σκοτάδι να υπάρχουν. Κυρίως στην επαρχία υπάρχουν. Διαφημίσεις. Λοιπόν, όμως τα διαλύματα, να σου πω, στα διαλύματα είναι τα πιο ωραία. Εντάξει, λέμε και άλλα πολλά. Λέμε και άλλα πολλά, ναι. Όμως, εγώ θέλω να προλάβω λίγο να πω δύο λόγια. Για το τρίτο της βιβλίο, της εκδόσης Καστανιώτη, είχαμε παρουσιάσει μαζί το πρώτο. Και είναι όπως ακριβώς το περιέγραψα, το λέγαμε πριν και στην Αγγελική. Της λέω, βρε Αγγελική μου, πραγματικά το διαβάζεις τόσο εύκολα που σε μια μέρα το έχει τελειώσει. Και λες τώρα, ωραία, το επόμενο της συλλογής πού το. Και περιμένεις την Αγγελική. Πόσο γρήγορα βγάζεις ένα βιβλίο? Αυτό το έγραψα το Έρωτας Φωνιάς το καλοκαίρι μέσα σε 2 μήνες, 2,5. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει από εβδομάδα. Κυκλοφόρησε χθες. Κυκλοφόρησε χθες. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, Αγγελική Λυκολούλη, Έρωτας Φωνιάς. Μαζί παρουσιάσαμε το πρώτο, πάμε να παρουσιάσουμε και το τρίτο. Η Αγγελική, όλοι γνωρίζουμε ότι έχει ζήσει τόσες ιστορίες μέσα στα 20 χρόνια και κάτι που κάνει αυτή τη δουλειά. Που κάποια στιγμή νομίζω μέσα στο μυαλό της μπορεί να είναι και μπερδεμένα αυτά που έχει ζήσει με αυτά που έχει σκεφτεί και νομίζω ότι μπορεί και να τα έχει ζήσει και αυτά. Και είναι όλα τόσο αληθινά που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις. Εδώ λοιπόν τη ρωτούσα πριν, της λέω: πες μου, βρε Αγγελική, αυτό είναι πραγματική ιστορία? Για πες μας λοιπόν, Αγγελική. Ναι, βασίζεται και αυτό σε αληθινή ιστορία, πολύκροτη. Είναι ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα. Θα διαβάσω υπόθεση όπως μου τη γράψατε. Και όταν λέμε κόβει την ανάσα, όταν η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία, πιστεύω ότι έχει την καλύτερη συνταγή για να φτιάξει το πιο δυνατό θρίλερ. Δεν βλέπω χωρίς αυτά κοντά, είπαμε. Τώρα τα ξέρετε. Αφήστε με. Παραμένουμε γοητευτικές και με γυαλί τι να κάνουμε του κοντινού. Δεν έχουμε μοιοπία, έχουμε πρεσβειοπία. Πάμε. Ο κοσμοπολίτης γοητευτικός άντρας που ακροβατεί ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως. Τα πρόσωπα και οι ρόλοι που αλλάζει με μοναδική μαεστρία. Η γλυκιά και ευαίσθητη αρισουνοδός στο μοιραίο ταξίδι για Σαντορίνη. Η ξεχασμένη αποθήκη και η βαλίτσα με τα θαμμένα μυστικά. Η μονοκατοικία του τρόμου. Η ταλαντούχα μουσικός και ο παραμυθένιος γάμος στη στολισμένη με Edelweiss εκκλησία του Γολγοθά. Η ανυποψία στη νεαρή, τα φρικτά βασανιστήρια και το μωρό που δεν γεννήθηκε ποτέ. Η συνοδός πολυτελείας στη σουίτα γνωστού ξενοδοχείου, όπου τα κρίνα βάφτηκαν με αίμα. Το μικρό αγόρι που έγινε μάρτυρας εγκλήματος. Μια περιπλάνηση στον κόσμο του μυστηρίου από την Αθήνα, την Ιθάκη και τη Σαντορίνη ως τη Βιέννη και τη λίμνη του νοητικού Χάλστατ. Ένα μυθιστόρημα που ξετυλίγει το νήμα μιας σκοτεινής ιστορίας και ακολουθεί την αιματοβαμμένη διαδρομή της. Θύματα γυναίκες σε μια σειρά άγριων εγκλημάτων που έρχονται στο φως με διαδοχικές αποκαλύψεις και αλλεπάλληλες ανατροπές. Ένα βιβλίο όπου η δημοσιογράφος ερευνήτρια μπαίνει στο στόχαστρο του δολοφόνου. Μετατρέπεται σε τιμωρό και δικαιώνει τα θύματα. Βαρύ βιβλίο, με φοβερά γεγονότα και πιστεύω ότι δίνει και ένα μήνυμα, ειδικά στις γυναίκες εκείνες που δεν τόλμησαν και δεν τολμούν να βγουν από το αδιέξοδο, να βγουν από το δικό τους το σκοτεινό τούνελ που έχουν εγκλωβιστεί και να αναζητήσουν ένα φως στη ζωή τους. Γιατί εδώ βλέπουμε τον άντρα που τις πλησιάζει, τις ερωτεύεται, τους δίνει τα πάντα και στη συνέχεια τις δολοφονεί. Είναι πολύ άγριο και πιστεύω ότι δίνει και το μήνυμα ζωής για τις γυναίκες. Συγχωρείς, λες τους δίνει τα πάντα και μετά τους δολοφονεί. Συγγνώμη, κάνει σχέση με αυτές τις γυναίκες ή είναι σχέση της βραδιάς? Πέρα από τη μία σχέση της βραδιάς, οι άλλες είναι σχέση ζωής, ναι. Συγγνώμη, βρε Αγγελική μου, έτσι από την εμπειρία σου. Αυτοί που σκοτώνουν ανθρώπους. Άμα το ζήσεις έτσι μια-δυο φορές, δεν καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να φτάσει στο έγκλημα, φαντάζομαι, υπερβαίνει κάποια όρια λογικής. Κάποια δείγματα θα στα δείχνει. Όχι. Είναι αυτό που σου έλεγα λοιπόν πριν. Δηλαδή, όλοι είμαστε εν δυνάμει φωνιάδες. Όχι, δεν το πιστεύω. Αλλά αυτό. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι όταν μια γυναίκα παίρνει αυτά τα δείγματα, τα βλέπει, πρέπει να καταλάβει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και να βρει τη δύναμη να αντιδράσει. Υπάρχουν λοιπόν γυναίκες, όπως και αυτές οι ηρωίδες εκεί, που ενώ έβλεπαν ότι κάτι δεν πάει καλά, έμεναν γιατί πίστευαν ότι επειδή υπάρχει ένα παιδί, ότι επειδή η κοινωνία θα αντιδράσει, είχε θα αλλάξει και παιδί ο άνθρωπος. Και τη σκότωνε. Στη μία περίπτωση υπήρχε και παιδί, ναι. Το παιδάκι που περιγράφεις ότι πετάχτηκαν τα αίματα μπροστά του, κάτσε λίγο να καλά, το ξαναδώ. Καλά, που έγινε μάρτυρα. Το μικρό αγόρι που έγινε μάρτυρα εγκλήματος. Ναι. Ήταν το ίδιο το παιδί του. Ναι.
Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να βρίσκουν τη δύναμη και είναι ένα μήνυμα για τις γυναίκες που παίρνουν τα δείγματα και δεν αντιδρούν, δεν φεύγουν. Μάλιστα. Και στο βιβλίο ακολουθούμε βήμα-βήμα το δρόμο που ένας ερευνητής, μια ερευνήτρια πηγαίνει προς το να φτάσει στη λύση του. Πώς τη βλέπουμε την ιστορία, ποιος μας τη λέει αυτή την ιστορία? Την ιστορία, ναι, τη λέω εγώ που τη ζω, αλλά βγαίνει και μέσα από τους ίδιους ήρωες, γιατί ακολουθούμε την πορεία τους στον χρόνο και φτάνουμε και στην εξέλιξη, στην τιμωρία. Έχει ανατροπές φοβερές μέσα, έχει ταξίδια, όπως είδες, σε πολλές περιοχές. Και το βασικότερο, αυτό που σου είπα, ότι η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία. Το βιβλίο, τι είναι για σένα, γιατί γράφεις? Έχεις πάρα πολλά σενάρια στο μυαλό σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά εσύ η ίδια γιατί το κάνεις, γιατί γράφεις? Γιατί είναι ένα μαγικό ταξίδι ο γραπτός λόγος για μένα. Ανέκαθεν θεωρούσα τον εαυτό μου παιδί της έντυπης δημοσιογραφίας, γιατί από εκεί ξεκίνησα, μέσα από τις εφημερίδες. Και μου αρέσει πολύ ο γραπτός λόγος και πιστεύω ότι το βιβλίο μένει, η τηλεόραση κάποια στιγμή λογικά θα φύγει. Δηλαδή το γυαλί που γυαλίζει θα σβήσει. Θέλω λοιπόν να μείνει κάτι. Και έχω σκοπό να ασχοληθώ με τη συγγραφή, με αυτά τα θρίλερ που τα δίνει η ίδια η ζωή. Και είναι μαγικό το ταξίδι αυτό. Γι' αυτό και γράφω ίσως τόσο γρήγορα. Γιατί επειδή τα έχω στο μυαλό μου. Είσαι αριστερόχειρας? Όχι. Α, γιατί δεν τυπούνησες αυτό, είπες γράφω. Όχι, γενικά. Επειδή γράφω, τα έχω στο μυαλό μου. Και βγαίνουν αβίαστα. Τα ζω. Δηλαδή το έγραφα και κάποια στιγμή έπεφτα να κοιμηθώ. Πήγαινε η ώρα 5 το πρωί, 6 γιατί είμαι και νυχτοπούλη. Και εκείνη την ώρα μου ερχόταν κάτι φοβερό, δηλαδή μία ανατροπή. Την αζόμουν από το κρεβάτι, πήγαινα πάει στο κομπιούτερ και έγραφα. Συνέχιζα. Να, είναι μαγικό το ταξίδι αυτό στο λόγο, το γραπτό, στο βιβλίο. Για πες μου για το ταξίδι του φως στο τούνελ. Τι θέλω να πω, είσαι πάρα πολλά χρόνια και όλοι στο μυαλό μας πραγματικά σε έχουμε ταυτισμένοι σε αυτόν τον ρόλο του ερευνητή. Και που ξέρουμε ότι όσοι απευθυνθούν σε σένα θα βρουν, εν πάση περιπτώσει, φως στο τούνελ. Μπορεί να μην θα το φτάσει πάντα μέχρι τέλος, ναι, αλλά θα το φτάσει τουλάχιστον μέχρι εκεί που μπορεί να το ξεκινήσουν οι αρχές μετά και να το προχωρήσουν. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι σε αυτό που κάνεις μπορεί να υπάρχει μια ημερομηνία λήξης? Γιατί εγώ δεν το πιστεύω, αλλά μου είπες πριν ότι η τηλεόραση κάποια στιγμή σταματάει, ενώ τα βιβλία μένουν. Κοίτα, σταματάει. Η δικιά σου περίπτωση είναι από τις ασταμάτητες. Να σου πω κάτι. Η ημερομηνία λήξης συνήθως υπάρχει στα τρόφιμα και πρέπει να τη βλέπουμε, γιατί αν δεν την προσέξουμε, μπορεί να πάθουμε δηλητηρίαση. Οι ημερομηνίες λήξης δεν υπάρχουν εκεί. Απλά πιστεύω ότι υπάρχει η αξιοπρέπεια του παρουσιαστή και πρέπει να την βλέπουμε. Όταν συνειδητοποιεί πως για κάποιο λόγο δεν μπορεί να παραμείνει στην τηλεόραση, είτε γιατί δεν αντέχει ο ίδιος, είτε γιατί οι τηλεθεατές του δείχνουν την κόπωση. Εντάξει, θα κάνει το οτιδήποτε μπορεί για να αλλάξει αυτή την εικόνα, να δώσει τη ζωή του, την ψυχή του, τέλος πάντων να κάνει αλλαγές. Αν όμως δεν του καθίσει, θα πρέπει με κάποια ωραία στιγμή, με αξιοπρέπεια να αποχωρεί. Όταν ένας δημοσιογράφος ξέρει πολλά, μπορεί να προσφέρει και πίσω από τις κάμερες. Δεν είναι ανάγκη να είσαι πάντα μπροστά. Έχω 21 χρόνια, εντάξει, το θέλω, το αγαπάω αυτό που κάνω. Αλλά κάποια στιγμή, βρε παιδί μου, μπορεί να μην με θέλουν τηλεθεατές. Μπορεί να μην κολλάει ο ένας τον άλλον. Πώς να σου το πω. Το πιστεύεις αυτό? Γιατί, τι. Αγγελική, δεν θεωρώ τίποτα σίγουρο και δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα σίγουρο σε αυτό το χώρο. Εσένα την τηλεόραση την έχει συνδυάσει στο μυαλό σου ως το κομμάτι που σε αφορά μόνο κάνοντας αυτήν την εκπομπή, ή θα μπορούσες να σε σκεφτείς και σε κάτι άλλο, ίσως κάποια στιγμή? Μπροστά στις κάμερες, όχι, αυτή την εκπομπή. Πίσω από τις κάμερες, με την εμπειρία που έχω και από τις εφημερίδες που υπήρξα αρχισυντάκτης χρόνια, ναι, μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα πίσω από τις κάμερες. Αλλά μπροστά στην κάμερα, ναι. Είμαι στο τούνελ τόσα χρόνια. Σε αυτό με έχουν μάθει οι τηλεθεατές. Από αυτό προσπαθώ, κάνω ό,τι μπορώ για να δώσω και σε αυτό θα παραμείνω. Είχα προτάσει κατά καιρούς να κάνω και άλλα πράγματα. Ναι, και το ξέρεις, Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Όχι. Τούνελ. Τούνελ με φως, χωρίς σκοτάδι. Είναι ωραία και τα τρέλερ που κάνετε κάθε χρόνο, Αγγελική. Δεν ξέρω αν είναι ιδέες δικές σας της εκπομπής, θέλω να πω, αν είναι του καναλιού, αλλά τα τρέλερ του καναλιού κάθε χρόνο είναι ωραία. Τα συζητάμε πάντα. Του καναλιού είναι και τα συζητάμε. Επειδή έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα στην εκπομπή, πάρα πολλά, πάρα πολλά και πολλές ανατροπές και τρελά σενάρια κτλ., υπάρχει ακόμα κάτι που να σε σοκάρει? Ή είναι αυτό που λέμε, εγώ πια τα περιμένω όλα. Ό,τι και να βγει σαν αποτέλεσμα της έρευνας, δεν ξαφνιάζομαι. Το λέω αυτό. Αλλά νιώθω, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχουν δει και πολλά τα μάτια μου, σοκάρομαι όταν βλέπω την αδιαφορία, όταν βλέπω ότι κάτι είναι οφθαλμοφανές, δηλαδή κάποιος μπορεί να το δει και με γυμνό μάτι και δεν το βλέπει.
Το παραβλέπει και φεύγει. Γιατί λέει: όχι, αδελφέ, τον οχαδελφισμό δεν τον αντέχω. Και με σοκάρει άμα τον δω σε υποθέσεις έτσι πολύκροτες, δυνατές, που θα έπρεπε κάποιος να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει για να τη βγάλει από το σκοτάδι στο φως. Αυτό με σοκάρει όταν υπάρχει οχαδελφισμός, ναι, και αδιαφορία γενικά. Μάλιστα. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή το βράδυ είναι δικό σου, Αγγελική. Εδώ, στον Α. Κάθε Παρασκευή βράδυ είναι το φως στο τούνελ. Συνεχίζουμε για 21η χρονιά. Και παράλληλα το ταξίδι με το νερό τα φωνιά από τις εκδόσεις Καστανιώτη, το τρίτο βιβλίο. Όπου εγώ έχω 10 βιβλία εδώ δώρο για εσάς. Τα 5 θα τα δώσω με το mail μας, ελένη1@papakialfatv.gr. Τα άλλα 5 θα σας τα ανεβάσω τώρα στο Instagram. Για να υπογράψω και εγώ. Θα τα υπογράψω και εγώ για τις φίλες, τηλεθεάτρες. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό που μου λες. Αγγελικούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ καλά, που ήρθες σήμερα. Αν και έκτακτο. Και κάτω από δύσκολες συνθήκες, ωραίο, καλό. Ξέρω και ξέρω ότι αύριο μεθαύριο ταξιδεύεις προς τα πάνω. Πρέπει να πάω Καστοριά, ναι, για να καταφέρω. Κοζάνη, είπαμε. Όχι, Κοζάνη διαδραματίστηκε η ιστορία. Καστοριά είναι η δίκη και πρέπει να πάω. Η δίκη είναι στην Καστοριά. Στην Καστοριά, γι' αυτό είχαμε ανατροπές σήμερα, γιατί στο ταξίδι έγιναν πολλά. Τέλος πάντων. Αυτά. Μωρέ. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Καλά, και εγώ. Ανεβάζω σε λίγο τη φωτογραφία, ξαναλέω, Ελένη.